Παρά το γεγονός ότι εμείς απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση στην κινητοποίηση που κάναμε πριν από λίγες μέρες έξω από τα γραφεία του πρώην ΤΕΒΕΝ, είναι ο ΑΕ, αλλά υπήρχε ελάχιστη ανταπόκριση και ήταν πολύ μικρή συμμετοχή από την πλευρά της Ομοσπονδίας, εν τούτης εμείς θα είμαστε εκεί στην κινητοποίηση που έχει προγραμματίσει η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών της περιοχής μας, προκειμένου όλοι μαζί να στηρίξουμε την προσπάθεια έτσι ώστε να γίνει κατανοητό σε όλους ότι η δύσκολη στιγμή που περνά ο κόσμος της αγοράς θα γίνει ακόμη δυσκολότερη αύριο και πρέπει οπωσδήποτε όλοι μαζί να προλάβουμε τα χειρότερα, λέει ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΒΕ στην περιοχή μας, κύριος Δημήτρης Μπιμπίκης. Βλέπουμε ότι εδώ ακόμα για μια φορά η ΓΕΣΥΒΕ επιλέγει αυτό που λέμε στις κινήσεις της και στις επιλογές της, να είναι αυτό που λέμε έφτασε τελευταίος και καταϊδρωμένος. Απλά λέμε ότι δεν μας αγχώνει το γεγονός την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν είχαμε καμία μα καμία συμμετοχή, εκτός να εξαιρέσω βέβαια στο τέλος της εκδήλωσης είχε έρθει ο ταμείας της Ομοσπονδίας, ο Μιχάλης Δουργούτης. Απουσίασαν, αν και είχαν κληθεί και πρόεδροι σωματείων, αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων. Και χθες πραγματικά εντύπωση μου έκανε αυτό που ο φίλος μου ο Όθωνας ο Μουρμούρης και ο συνάδελφος καλούσε τον κόσμο και τον επέκρινε στο γεγονός ότι είναι στον καναπέ και του κοιτάζουν, ξέρω εγώ. Δυστυχώς η επιλογή της ΓΕΣΥΒΕ τόσα χρόνια ήταν αυτό, να δημιουργεί τις αυταπάτες στους μικρούς αυταπασχολούμενους ή αν θέλετε την εντύπωση ότι είναι μέσα στο παιχνίδι δημιουργώντας τράπεζες επιχειρηματικότητας, τέμπε να τους μιλάει για ανταγωνιστικότητα, για επιχειρηματικότητα και να τους λέει να τους γεμίζει με τέτοια κούφια πράγματα και άδεια το κεφάλι. Βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα για τους αυταπασχολούμενους. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που είναι με τον ΟΑΕ είναι σοβαρότατο. Χθες πραγματικά προσπάθησα να καταλάβω από αυτά που θα έλεγε ότι θα αναφερόταν στο πρόβλημα του ΟΑΕ ο συνάδελφος Όθωνας ο Μουρμούρης, δεν αναφέρθηκε στα προβλήματα ουσιαστικά του ΟΑΕ. Το μόνο που άκουσα ότι με μεγάλη παρησία αναφέρθηκε σε ένα πρόγραμμα το οποίο θέλει να υλοποιήσει η Ομοσπονδία και έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι ουσιαστικά οδηγία της ΓΕΣΥΒΕ σε ό,τι αφορά με ιδιωτικές ασφάλειες και στις ιδιωτικές εταιρείες. Μα αυτό προσπαθούν να κάνουν τόσα χρόνια. Να διαλύσουν την κοινωνική ασφάλιση, τη δημόσια και δωρεάν υγεία και περίθαλψη. Αυτό προσπαθούν να κάνουν τόσα χρόνια. Εμείς θα τους βάζουμε βούτυρο στο ψωμί. Λυπάμαι πραγματικά να τα ακούω αυτά από συνδικαλιστές και λυπάμαι γιατί ο Όθωνας έχει προοπτικές σαν άνθρωπος. Δηλώνω από τώρα ότι θα είμαστε παρόν εμείς σαν εκπρόσωποι της ΠΑΣΕΒΕ την επόμενη Τετάρτη στην κινητοποίηση που θα κάνει η Ομοσπονδία. Δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε πολιτικά. Δεν σκεφτόμαστε το αν μας τιμήσαν ή δεν μας τιμήσαν στην κινητοποίησή μας. Θέλω να πω ότι είμαστε μαζί και είμαστε μαζί για τα προβλήματα των επαγγελματιών και των βιοτεχνών. Δεν είμαστε απέναντι. Αν μας βλέπουν αυτοί απέναντι προβλημάτων, εμείς θέλουμε να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι πρέπει να παλέψουμε μαζί, αλλά να παλέψουμε με ένα πλαίσιο. Δεν άκουσα καμία διεκδίκηση χθες, δεν άκουσα τίποτα του ουσιαστικού. Αυτό που μας καίει, όπως αναφέρθηκε ο συνάδελφος χθες, ότι 3.500 επαγγελματίες είναι χωρίς περίθαλψη, του φωνάζει εδώ και χρόνια και τρία χρόνια η ΠΑΣΕΒΕ, χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλοι οι άνθρωποι να δικαιούνται περίθαλψη. Να καταργηθεί αυτό που λέμε το κομμάτι μέσα στις φορές μας που λέγεται περίθαλψη. Όλοι οι άνθρωποι δικαιωματικά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να ξεκινήσουμε από εκεί. Και υπάρχουν και άλλα. Και άλλες διεκδικήσεις μέσα στις διεκδικήσεις μας, αλλά δυστυχώς δεν έδωσαν καμιά συμφορά σημασία και δεν ενδιαφέρθηκαν για αυτά που διεκδικεί η ΠΑΣΕΒΕ. Είμαστε κομμάτι και μέρος των επαγγελματιών, παλεύουμε για τα συμφέροντα των επαγγελματιών και δεν είμαστε δήθεν. Και λυπάμαι, σας λέω και πάλι ειλικρινά, όπως ήταν αυτό που ανέφεραν χθες για το γεγονός ότι θα υπάρχουν συντάξεις σε λίγο καιρό. Πριν από λίγο καιρό, η Ομοσπονδία διαφήμισε ένα πρόγραμμα για 45.000 παιδιά, τα οποία θα δουλεύουν με 400 ευρώ. Εάν θέλουμε με τέτοιες ενέργειες να μπούμε στην κοινωνία και να αναδείξουμε θέματα και να πούμε ότι λύνουμε το θέμα, λυπάμαι πραγματικά. Θα πρέπει να αλλάξουμε προσανατολισμό και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε θετικά και λογικά. Πώς θα ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, πώς θα κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και πώς θα βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής μας. Όχι με τέτοιες αερολογίες, επιτρέψτε μου να το πω, αερολογίες ήταν όλα αυτά που άκουσα χθες. Και λυπάμαι που το λέω. Αλλά είμαστε δίπλα τους και θα στηρίξουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται στην κατεύθυνση να βελτίωση των συνθήκων της ζωής των επαγγελματιών.